Έσβησε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου νοσηλευόταν ο παθολόγος Μίλτος Μιλίτσης. Ο γνωστός γιατρός έδωσε γενναία μάχη τον τελευταίο μήνα για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά ο κορονοϊός του προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια. Νοσηλευόταν τις τελευταίες 3 εβδομάδες στη Μεθ COVID, όπου είχε μεταφερθεί από την πρώτη κλινική κορονοϊού. Ο άτυχος γιατρός προσβλήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, πιθανότατα από ασθενή του, ο οποίος δεν ήξερε ότι είχε νοσήσει από τον COVID-19. Νοσηλευόταν αρχικά σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, όμως επειδή είχε υποστεί σοβαρή αναπνευστική λίμωξη, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τη γενναία προσπάθεια που έκανε, δεν μπόρεσε να ανακάμψει και χθες άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας την οικογένεια και τους φίλους του σε βαρύ πένθος. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ακόμη ένας γιατρός έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό. Ο γνωστός παθολόγος Κίμωνας Πολυμέρου έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον COVID-19 σε ηλικία 70 ετών. Ο γιατρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου, όπου νοσηλευόταν για 2 εβδομάδες. Είχε εισαχθεί σε κλινική COVID από τις αρχές Νοεμβρίου και στη συνέχεια εισήχθη στη Μεθ COVID, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Ο αριθμός των θανόντων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου από τις 19 Οκτωβρίου και σήμερα ανέρχεται στους 102. Σήμερα στην πρώτη κλινική κορονοϊού νοσηλεύονται 16 ασθενείς και 15 στη Β' κλινική. 3 ασθενείς νοσηλεύονται σε θαλάμους αρνητικής πίεσης, ενώ 5 βρίσκονται στη ΜΕΘ κορονοϊού, με την ηλικία των ασθενών να κυμαίνεται από 49 έως 69 ετών.